Δεν θα τρελαινόμουν να συμμετέχω ξανά στο παρά 5, δεν θα ήταν ίδιο. Δεν θα το θεωρούσα καλή ιδέα, δήλωσε ο ηθοποιός Αργύρης Αγγέλου. Ο Αργύρης Αγγέλου αποτελεί έναν από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του. Τηλεοπτικά τον γνωρίσαμε μέσα από τις αγαπημένες σειρές του Γιώργου Καπουτζίδη. Ωστόσο, ο ίδιος κατάφερε να καθιερωθεί θεατρικά πρωταγωνιστώντας σε παραστάσεις που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Το Star.gr και ο Βαγγέλης Καράλης συνάντησαν τον ηθοποιό, ο οποίος μίλησε για τα εφηβικά του χρόνια, όταν εργαζόταν ως Μανάβης. Για τον ρόλο που έπαιξαν τα τηλεοπτικά σόου στην καριέρα του Dancing with the Stars και Your Face Out Familiar, αλλά και για τον λόγο που δεν θα ήθελε να συμμετέχει σε πιθανό remake του στο παρά 5. Φέτος ο αγαπημένος ηθοποιός πρωταγωνιστής στην Sold Out παράσταση 10 μικρή νέγρη της Αγκάθα Κρίστη, σε σκηνοθεσία της Ρέινα Εσκενάζη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος διότι αυτή η πρόταση με πέτυχε σε μια φάση της ζωής μου που ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Μόλις μου είπε η Ρέινα ότι ετοιμάζει έργο της Αγκάθα Κρίστη ενθουσιάστηκα. Μόλις άκουσα και το υπέροχο cast ηθοποιών είπα αμέσως το ναι, με καταγωγή από τη Χαλκίδα έχει ζήσει τον κόπο και τον γκάματο, καθώς από μικρό παιδί μέχρι και την ενηλικίωση του δούλευε μαζί με τα 5 αδέλφια του στο μανάβικο του πατέρα τους. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ο πατέρας μου δούλευε σκληρά και η μητέρα μου μεγάλωνε 5 παιδιά στο σπίτι. Από μικρός έμαθα την επιβίωση δουλεύοντας στο μανάβικο του πατέρα μου. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου, καθώς όταν τους είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός με στήριξαν πολύ εξομολογείται. Το ευρύ κοινό γνώρισε τον ηθοποιό μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές Σαββατογεννημένες και στο παρά 5. Ο καλός του φίλος Γιώργος Καπουτζίδης έχει αναλάβει τώρα υπεύθυνος ψυχαγωγίας στο νέο Μέγκα. Θα συμμετείχε όμως ο ηθοποιός σε ένα ενδεχόμενο remake του στο παρά 5, όπως φημολογείται, δεν θα τρελαινόμουν να συμμετέχω ξανά στο παρά 5. Θεωρώ δεν θα ήταν ίδιο, θα περίμεναν όλοι να δούνε κάτι από τότε και μοιραία αυτό δεν γίνεται. Έχουν περάσει 15 χρόνια, έχουμε μεγαλώσει όλοι μας, δεν θα το θεωρούσα καλή ιδέα. Αν ο Γιώργος πίστευε ότι πρέπει να γίνει, τότε μόνο ναι, αλλά δεν θα τρελαινόμουν. Ο ηθοποιός συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο Dancing with the Stars και στο Your Face Out Familiar καταφέρνοντας να κερδίσει και στα δύο σόου. Όπως εξομολογείται στην κάμερα του Star.gr, μέσα από τα σόου έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό, αλλά δεν θα συμμετείχε ξανά, μέσα από το Dancing ο κόσμος έμαθε το όνομα μου. Με ήξεραν μόνο από τους ρόλους μου στις σειρές του Μέγκα που έπαιζα, παρόλα αυτά δεν θα συμμετείχα ξανά, πλέον έχει τελειώσει αυτό για εμένα. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ηθοποιός στις 5 Μαρτίου ξεκινάει με την Ιωάννα Πηλιχού παραστάση στο θέατρο Άλμα, όπου θα ανεβάσουν τον συλλέκτη του Τζον Φόουλς.